Ένας αιώνας αγώνας και θυσία Γκουγκουέ και 50 χρόνια κλείνει φέτος στο ταξίδι του το φεστιβάλ της ΚΝΕ και το οδηγητή. Μισός αιώνας ιστορίας, προσφορά στη δημιουργία, στον πολιτισμό, στην τέχνη και στη διάδοση των επαναστατικών ιδεών. 50 χρόνια διεθνιστικής, αλληλεγγύης και ακατάπαυστης πάλης. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, από τις σκηνές του φεστιβάλ, σαν τη σημερινή, έχουν περάσει γίγαντες του πολιτισμού, καλλιτέχνες που εμπνεύστηκαν από τους ανθρώπους του Μόχθου και τους τίμησαν με το έργο τους. Ρίτσος, Λοΐζος, Κατράκης, Έλλη Αλεξίου, Τάσος, Γιώργης Βαρλάμος και πάρα πολλοί άλλοι που βρίσκονται κάθε χρόνο ανάμεσά μας, στις αφίσες μας, στα τραγούδια μας, στις παραστάσεις μας, στις διαδηλώσεις μας. Ό,τι πιο πρωτοπόρο έχει να επιδείξει ο χώρος της τέχνης και του πολιτισμού όλες αυτές τις δεκαετίες, μέχρι σήμερα έχει βάλει τη δική του ανεξίτηλη σφραγίδα στο φεστιβάλ. Ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Χρήστος Λεοντής, ο Γιάννης Μαρκόπουλος και χιλιάδες μουσικοί, τραγουδιστές, ηθοποιοί, ποιητές, λογοτέχνες, χορευτές, οικαστικοί. Από αυτή τη γιορτή της νεολαίας, από το πρώτο κιόλας φεστιβάλ το 1975 του Ζωγράφου μέχρι σήμερα, πέρασαν όλες οι γενιές αγωνιστών και συνεχίζουν. Εδώ συναντήθηκαν η δρακογενιά της αντίστασης του ΕΑΜ Ελλάς, της ΕΠΟΝ, του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, η γενιά των Λαμπράκηδων, της αντιδικτακτορικής πάλης, των μετέπειτα εργατικών αγώνων, η γενιά που μεγάλωσε στις δύσκολες συνθήκες της αντεπανάστασης, της καπιταλιστικής επέλασης, η γενιά της πρόσφατης παρατεταμένης οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης, μαζί με τους νέους και τις νέες, που είναι και σήμερα μαζί μας, ίσως για πρώτη φορά σε φεστιβάλ, που μεγάλωσαν μέσα στις δυστοπικές συνθήκες της πανδημίας, με την κοινωνική απομόνωση και την αγριότητα του καπιταλισμού. Σε πολύ διαφορετικές συνθήκες, αντιμετωπίζοντας παλιές και νέες δυσκολίες, τα φεστιβάλ της ΚΝΕ έδειξαν ότι αντέχουν, αναπτύσσονται, βελτιώνονται, εξυγχρονίζονται σε όλα τα σκαμπανεβάσματα της ιστορίας, για ένα και μόνο λόγο. Γιατί άντεξε και δυναμώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και συνεχίζει με την ίδια ορμή και ζωντάνια το φεστιβάλ όπως πριν 50 χρόνια, μιλάει και σήμερα στην καρδιά και το μυαλό της νεολαίας, νεανικό, αλλά ταυτόχρονα όριμο, ανανεωμένο πάντα, ποτέ όμως υποταγμένο στη μόδα που επιβάλλει το σύστημα, οι έμποροι του πολιτισμού, οι χορηγοί και οι εταιρείες. Γιατί φτιάχνεται μόνο από το μεράκι, την ανιδιοτέλεια και την εθελοντική προσφορά των μελών και των φίλων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας. Δεν υπάρχει άλλος θεσμός, φίλες και φίλοι, που να ενεργοποιεί, να κινητοποιεί τόσες χιλιάδες νέους και νέες. Και συνεχίζει γιατί πάνω απ' όλα είναι επίκαιρες και αναγκαίες όσο ποτέ άλλοτε οι ιδέες της κοινωνικής απελευθέρωσης, η κοσμοθεωρία του επιστημονικού κομμουνισμού, η πάλη για την ανατροπή του καπιταλισμού, για το σοσιαλισμό. Γι' αυτό κατάφερε η ΚΝΕ να συνδυάσει πραγματικά σε μια εμπνευσμένη μορφή, όπως είναι το φεστιβάλ, τις πολιτιστικές, αθλητικές και πολιτικές εκδηλώσεις, τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς της νέας γενιάς, με την καθημερινή δράση της ΚΝΕ, με το πρόγραμμα και την πολιτική πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Είμαστε φίλες και φίλοι και σήμερα εδώ πλέον πάρα πολλοί όσοι περιμέναμε πώς και πώς να ξεκινήσουν οι εργασίες και η προετοιμασία για το φεστιβάλ κάθε χρόνο. Τα 50 χρόνια έφτιαξαν πολλές γενιές νέων κομμουνιστών που μάθαμε να δουλεύουμε με αυταπάρνηση και μεράκι,
με συλλογικό τρόπο να νικάμε δυσκολίες, να βγαίνουμε νικητές, αντλώντας δύναμη από το δίκαιο των σκοπών μας, το κόμμα μας και το δέσιμο της οργάνωσής μας με τις μάζες των νέων ανθρώπων. Και σήμερα ακόμα μας παρασέρνει άμυλα του πλάνου εισιτηρίων, γυρνώντας μέχρι αργά όλα τα στέκια και τους χώρους της νεολαίας, τους συναυλιακούς χώρους του καλοκαιριού για να πιάσουμε το πλάνο, αλλά και η άμυλα για την κατασκευή των πανό μέσα σε μια αποθήκη με λαμαρίνες στον Κολονό λίγο πιο κάτω, για το στολισμό το Δήμο της Αθήνας, οι εκατοντάδες προφεστιβαλικές εκδηλώσεις σχεδόν σε κάθε γωνιά και συνοικία. Το πάθος για τις κατασκευές να είναι πρωτότυπες, επιβλητικές, αλλά και να δένουν και με το περιεχόμενο. Δεκάδες χιλιάδες νέοι άνθρωποι δώσαμε και πήραμε κάρτα γνωριμίας με την Κνέστα Φεστιβάλ. Χιλιάδες ακολουθήσαμε το δρόμο της οργανωμένης ζωής, γιατί το φεστιβάλ είναι κάτι, έχει κάτι από την κοινωνία που θέλουμε και ονειρευόμαστε. Την κοινωνία της αλληλεγγύης, της συντροφικότητας, του πολιτισμού και της γνώσης, της δουλειάς και του κεφιού, της δύναμης της οργάνωσης που μετακινεί βουνά, ορισμένες φορές την κυριολεξία. Πρέπει να θυμόμαστε όλοι ότι τα πρώτα φεστιβάλ γίνονταν σε αδόμητους χώρους, παρατημένους σκουπιδότοπους, οι οποίοι μετατρέπονταν σε εντυπωσιακά πάρκα. Δουλέψαμε πολλές γενιές για την επιτυχία του, συγκινηθήκαμε από τη μαζικότητά του σε καιρούς που ήταν εκτός μόδας. Το περιφρουρήσαμε πολλά βράδια. Μάθαμε να τραγουδάμε, να διαβάζουμε πολύ και να δουλεύουμε πολύ. Ξενυχτήσαμε σε γλέντια και χορούς κυκλωτικούς, αλλά και παθιασμένες συζητήσεις μέχρι το πρωί, μετά το τέλος των εκδηλώσεων, μέχρι να έρθει περιφρούρηση από το κόμμα και ευγενικά να μας στείλει σπίτια μας. Χιλιάδες γραφτήκαμε στα σωματεία μας σε κάποιο φεστιβάλ. Αγοράσαμε το πρώτο μας πολιτικό βιβλίο. Μάθαμε για χώρες μακρινές που πολεμούν τον υπεριαλισμό. Σφίξαμε το χέρι επαναστατών άλλων χωρών στη Διεθνούπολη. Αγαπήσαμε μορφές αγωνιστών και αγωνιστριών από χώρες μακρινές και λαούς ηρωικούς σαν το δικό μας. Γεμίσαμε το δωμάτιό μας με αντιπεριαλιστικές αφίσες που προμηθευτήκαμε στα περίπτερα των νεολαιών. Αντάρτικες αφίσες με τον Τζε Γκεβάρα. Την πρώτη μας παλαιστινιακή μαντήλα, την Κεφίγια, την πήραμε σε κάποιο φεστιβάλ. Και το μαντήλι μας της ΚΝΕ το γεμίζαμε κάθε χρόνο με πολλά σηματάκια, καρφίτσες αδελφών νεολαιών. Μια ξεχωριστή πλευρά είναι η συμβολή του φεστιβάλ της ΚΝΕ στην προετοιμασία μεγάλων αγώνων της νεολαίας που εξελίχθηκαν το χειμώνα που ακολουθούσε το ταξίδι του και τις κεντρικές εκδηλώσεις του Σεπτέμβρη. Οι θεματικές συζητήσεις πλατιά μέσα στην νεολαία για τις καπιταλιστικές μεταρρυθμίσεις και πώς σχεδιάζονταν να επιβληθούν σε κάθε χώρο, για τους ταξικούς φραγμούς στη μόρφωση, τις εργασιακές σχέσεις λάστιγο, κατασταλτικούς νόμους, υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και επεβάσεις, τα σχέδια του αστικού πολιτικού συστήματος για να εγκλωβίσει τη νεανική και λαϊκή δυσαρέσκεια μέσα στα τείχη του συστήματος, όπως και σήμερα. Η ανάγκη οργανωμένης μαζικής απάντησης της νεολαίας αποτελούσε περιεχόμενο των πολλών πολιτικών εκδηλώσεων οι οποίες κορυφώνονταν με τις κεντρικές ομιλίες του Γενικού Γραμματέα του Κόμματος, όπως και του Γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Αποκτούσαν, όπως γίνεται και σήμερα, πιο ουσιαστικά και πιο αποτελεσματικά σήμερα, οργανωτικό χαρακτήρα για να βγει η νέα γενιά στο προσκήνιο των κοινωνικών και πολιτικών αγώνων, για να γίνει η ΚΝΕ πιο δυνατή, να ισχυροποιήσει τους δεσμούς της με την εργαζόμενη νεολαία, τους μαθητές, τους φοιτητές, τους σπουδαστές των λαϊκών οικογενειών. Γιατί η ΚΝΕ είναι σάρκα από τη σάρκα τους και με τη συμβολή τους δυνάμωνε η πάλη της, έμπαιναν νέες δυνάμεις στη μάχη για την αναγέννηση,
την αντεπίθεση του εργατικού, λαϊκού και νεολαϊστικού κινήματος για να τροφοδοτείτε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με νέους αγωνιστές. Δεν είναι τυχαίο, φίλες και φίλοι, πώς αποκαλείται από όλους, εχθρούς και φίλους, το φεστιβάλ, μία λέξη, κοφτά. Όλοι ξέρουν ότι μιλάμε για το μεγαλύτερο πολιτικό και πολιτιστικό γεγονός, το φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Εδώ στο Εγάλεο, στον Παρουτάδικο, το 1994 γιορτάσαμε τα 20 χρόνια του φεστιβάλ. Και εμείς, όπως αρκετοί κνήτες, με ένα καπνογόνο από τα 20 στο χέρι στις πίσω σειρές. Φεστιβάλ αντίστασης και δράσης. Το ονόμασε η εφημερίδα μας ο Ριζοσπάστης, πολύ εύστοχα. Έγινε μαζί με τα άλλα τον πρώτο χρόνο της δεκαετίας του 90, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, μετά τις ανατροπές του σοσιαλισμού που γνώρισε η ανθρωπότητα τον αιώνα που πέρασε, αλλά και την κρίση στο κόμμα και την ΚΝΕ το 89-90. Ήταν τα πρώτα χρόνια της ανασυγκρότησης της ΚΝΕ κόντρα στο ρεύμα της καπιταλιστικής επέλασης. Και ήταν το πρώτο μετά το 89-91 μαζικό φεστιβάλ, γεγονός που μας γέμισε ενθουσιασμό. Ένα πραγματικό ξεπέταγμα του φεστιβάλ, το οποίο συνέβη ανάμεσα σε άλλα, γιατί ήρθε ξανά στην καρδιά των δυτικών συνοικιών, εδώ στο Εγάλεο, στις εργατογειτονιές και φτωχογειτονιές της Δυτικής Αθήνας. Πολλά σημερινά στελέχη του κόμματος έδωσαν το βιογραφικό τους στην ΚΝΕ σε εκείνο το τετραήμερο. Πολλοί σύντροφοι και συντρόφισσες θυμούνται εκατοντάδες νέα παιδιά από τα σχολεία, τα τεχνικά λύκεια και τα νυχτερινά σχολεία της περιοχής που είχαν κατακλείσει όλους αυτούς εδώ τους γύρω χώρους. Το τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου σε στίχους Κώστα Τρυπολίτη, που είχε γραφτεί λίγους μήνες νωρίτερα, περιγράφει το κλίμα. Έβγαλε βρώμα η ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους, σκασμός οι ρήτορες, πολύ μιλήσαμε, στο εξής θα παίζουμε σε αυτό το θείασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες της λεωφόρους που παρελάσαμε, άλλαξαν, λέει, τα ανεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λίματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε και οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Όμως, οι ομιλίες των συντρόφων μας, της συντρόφισσας Αλέκας Παπαρίγα, όπως και του σύντροφου Νίκου Σοφιανού, γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ τότε, τις επόμενες μέρες που τραγουδήθηκε στο φεστιβάλ αυτό το τραγούδι, δείχνουν την πίστη και το πείσμα όλων των συντρόφων να ανασυγκροτήσουν το κόμμα και την ΚΝΕ ολόπλευρα, προγραμματικά, οργανωτικά, ιδεολογικά και αντίστοιχα να ανασυνταχθεί το εργατικό λαϊκό κίνημα. Δείχνουν την επαναστατική αισιοδοξία ότι θα τα καταφέρουμε. Ένα απόσπασμα μόνο από την κεντρική ομιλία τότε. Το ταξίδι του φεστιβάλ στις πόλεις και τα χωριά όλης της χώρας ολοκληρώνεται με αυτή τη μεγάλη συνάντηση της μαχόμενης νεολαίας της Αθήνας, που αγκαλιάζοντας για 4 μέρες τις εκδηλώσεις μας, στέλνει μήνυμα αντίστασης στην πολιτιστική υποβάθμιση, μήνυμα ελπίδας και προοπτική για την αντοχή των προοδευτικών αξιών, για τις δυνατότητες και τα μεγάλα περιθώρια να κερδιθούν χιλιάδες νέοι με την ιδεολογία και την πολιτική του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Τα φεστιβάλ μας, το φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή, ακολουθεί, φίλες και φίλοι, αυτή τη μεγάλη πορεία του κόμματος και της νεολαίας του της ΚΝΕ. Και κάθε χρόνος που προστίθεται, αποκαλύπτει ξανά και ξανά νέα μεγάλα περιθώρια και δυνατότητες να κερδιθούν ακόμα περισσότερες χιλιάδες νέοι με την ιδεολογία και την πολιτική του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για να γίνουν πραγματικοί πρωταγωνιστές. Αυτοί που θα ανατρέψουν αυτό το σάπιο κόσμο που δεν έχει τίποτα καλό να προσφέρει
παρά μόνο αδιέξοδα και βάσανα και καταστροφές για να συσσωρεύουν αμύθιτα κέρδη μια χούφτα κοινωνικά παράσιτα. Ο συσχετισμός δυστυχώς δεν άλλαξε ριζικά, παραμένει αρνητικός όλα αυτά τα χρόνια, στο εσωτερικό και όπως βλέπουμε και σε διεθνές επίπεδο. Οι εξελίξεις και οι πολιτικές διεργασίες είναι σε πλήρη εξέλιξη στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Αύριο γίνονται, για παράδειγμα, οι γαλλικές εκλογές που παρακολουθούμε και οι οποίες δεν προμηνύουν τίποτα καλό για τους λαούς. Όμως υπάρχει ένα νέο στοιχείο που οφείλουμε να το φροντίσουμε. Αυτό το νέο στοιχείο είναι ότι στη χώρα μας υπάρχει πλέον μια υπολογίσιμη δύναμη για να δυναμώσει η πάλη του λαού και κυρίως για να ανοίξει ελπιδοφόρα προοπτική για το μέλλον. Και αυτή η δύναμη είναι το κόμμα μας, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όπως έδειξαν και οι πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις τη χρονιά που πέρασε και οι ευρωεκλογές. Με την ξεχωριστή σημασία που έχει η πολιτική επιρροή που καταγράφει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε όλες τις εργατικές λαϊκές συνοικίες της χώρας και κυρίως στις εργατικές λαϊκές συνοικίες της Αττικής, όπως σε όλους τους δήμους εδώ του δυτικού τομέα που το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας προσεγγίζει και ξεπερνάει κατά πολύ σε ορισμένους δήμους το 15%. Εδώ που συγκεντρώνει ψηλά ποσοστά στη νεολαία, στους νέους εργαζόμενους, στους φοιτητές, όπου παραμονές των φοιτητικών εκλογών μέσα στην καρδιά της προεκλογικής αναμέτρησης για τις ευρωεκλογές, η Πασπουδαστική βγήκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά πρώτη δύναμη ξανά. Αντίστοιχα, η πολιτική επιρροή και η συνδικαλιστική μαζική επιρροή που καταγράφουν τα ψηφοδέλτια που στηρίζουν οι κομμουνιστές σε μεγάλα συνδικάτα, σε μεγάλα εργατικά κέντρα, όπως όλα τα εργατικά κέντρα της Αττικής, σε μεγάλες ομοσπονδίες, πολυπληθείς, οργανωμένους κλάδους. Εδώ που οι εργαζόμενοι εμπιστεύονται τους συναδέλφους τους στις διοικήσεις των σωματείων, όπως γίνεται στα μεγάλα νοσοκομεία, ιδιαίτερα μετά τα όσα έζησαν οι υγειονομικοί με την πανδημία, που όλοι είδαμε ότι τα αστικά κόμματα και οι κυβερνήσεις τους προτεραιότητα είχαν τα κέρδη των λίγων και όχι τις ζωές των ανθρώπων. Όπως έγινε και σήμερα, φίλες και φίλοι, συντρόφοι και σύντροφοι, στη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, στην οποία ψήφισαν κοντά στους 50.000 δάσκαλους και νηπιαγωγοί και ανέδειξαν το ψηφοδέλτιο που στηρίζουν οι κομμουνιστές και άλλοι συμπορευόμενοι αγωνιστές δάσκαλοι, πρώτη δύναμη για πρώτη φορά στην ιστορία αυτής της ομοσπονδίας, της μεγαλύτερης ομοσπονδίας του δημόσιου τομέα που ιδρύθηκε το 1922, κατακρεμνίζοντας τις κυβερνητικές παρατάξεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε ότι το αυξημένο ποσοστό που πήρε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε μία ακόμα εκλογική μάχη δεν είναι καθόλου συγκυριακό, όπως θα ήθελα να πιστεύουν οι αντίπαλοι των εργατών και της νεολαίας, αλλά πιστοποιεί τις προϋποθέσεις για να σταθεροποιηθεί και να δυναμώσει όσο γίνεται σήμερα το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής και να γίνει ρεύμα ανατροπής της. Τώρα, σε αυτές τις συνθήκες, διαμορφώνεται μία πραγματικότητα που αποτυπώνει μεγάλες δυσκολίες, αλλά και νέες δυνατότητες, όπως κάθε φορά συμβαίνει. Από τη μία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρά την εκλογική της αποδυνάμωση, όπως εδώ στους Δήμους της Δυτικής Αθήνας, που έχασε πάνω από το 50% το ψήφο της των τελευταίων εκλογών, προχωράει πιο αποφασιστικά το αντιλαϊκό της έργο και επιβεβαιώνει ότι οι αστικές κυβερνήσεις δεν παίρνουν εντολές από το λαό, αλλά από τα μεγάλα αφεντικά παίρνουν εντολές. Από τους βιομήχανους, από το ΣΕΒ, που θέλουν επιπλέον ώρες απλήρωτης δουλειάς, με μισθούς παγωμένους και κατακρεουργημένους από την τεράστια ακρίβεια, εξαήμεροι
και εφταήμερη εργασία, 13 ώρες την ημέρα δουλειά, με μόνο ένα 11ωρο διάλειμμα και αυτό κουτσουρεμένο. Παίρνουν εντολές, όχι από το λαό, που τάχα μου το θυμούνται στις εκλογές, αλλά από τους εμπόρους όπλων και τους πολεμικάπηλους στο ΝΑΤΟ, για τους οποίους μόλις χθες παρήγγειλαν με δισεκατομμύρια βγαλμένα από τις θυσίες του λαού νέα αεροπλάνα και φρεγάτες για το ΝΑΤΟ, όταν τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας καταραίουν. Από την άλλη, μπορεί και πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης, αλλά και της καθημερινής μας δράσης, φίλες και φίλοι, μέσα στο λαό, η διέξοδος που προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με καλύτερους όρους. Όπως βρέθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια στο επίκεντρο το πραγματικό δίλημα, ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Δεν είναι τυχαίο ότι αμέσως μετά τις εκλογές, σαν έτοιμοι από καιρό, επιχειρούν ξανά να τροφοδοτήσουν τη μυρολατρεία, το τίποτα δεν αλλάζει. Να μείνουν δηλαδή εργαζόμενοι η νεολαία μακριά από αγώνες που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως η Λάρκο, τα μεταλλεία Χαλκιδικής, τα εργοστάσια τροφίμων, τα εργοστάσια μετάλλου, να μείνουν μακριά από προσπάθειες οργάνωσης με αποτελέσματα, όπως τα μαζικά συνδικάτα που δημιουργούνται στα εργοτάξια των κατασκευών, στα τηλεφωνικά κέντρα με Έλληνες και ξένους εργάτες, όπως το Ελληνικό, στο Μετρό, στην Τελεπερφόρμανς και αλλού. Να μείνουν μακριά οι νέοι από τους αγώνες των φοιτητικών συλλόγων που οργανώνονται από σήμερα, όπως χθες, ντάλα μεσημέρι που διαδήλωνα στο Σύνταγμα για να μείνουν οι νόμοι των ιδιωτικών πανεπιστημίων στα χαρτιά. Όπως είναι οι αγώνες των αυταπασχολούμενων ΕΒΕ μέσα στο καλοκαίρι που διαδηλώνουν ενάντια στη φορολογία. Να καλλιεργηθεί η απογοήτευση, η αδιέξοδη αναμονή για εξελίξεις δήθεν από τα πάνω, στην κυριολεξία όμως μέσα από τα παζάρια, τους χωρισμούς και τα αραβωνιάσματα, τα ξεκατινιάσματα της σοσιαλδημοκρατίας για να φτιάξουν, όπως λένε, τον εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης. Να εγκλωβιστεί και να μην εκφραστεί με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας η δικαιολογημένη λαϊκή δυσαρέσκεια. Αυτός είναι ο στόχος τους. Είναι όμως χιλιάδες οι εργαζόμενοι που πήραν κουράγιο από την εκλογική ενίσχυση του ΚΚΕ και είναι χιλιάδες οι εργαζόμενοι που έχουν αποκτήσει και τη δική τους πολιτική κοινωνική πείρα μέσα από όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια και προβληματίζονται βαθύτερα. Έχουν ζήσει ματαιώσεις, έχουν ζήσει ψεύτικες ελπίδες, έχουν αποκτήσει πικρή γεύση από τις οβιδιακές μεταμορφώσεις, τον εξευτελισμό αξιών και της ιστορίας του κινήματός μας από τις ηγεσίες των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων. Στο δρόμο του αγώνα με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, φίλες και φίλοι, εδώ είναι η διέξοδος. Οι νέοι και οι νέες στις γραμμές της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας. Γιατί κανένας συσχετισμός δεν είναι κοκαλωμένος και κανένας αντίπαλος δεν είναι ανίκητος. Τίποτα δεν είναι ακλόνητο, τίποτα δεν είναι αναλύωτο. Ο οργανωμένος και αποφασισμένος λαός είναι μια τεράστια δύναμη. Η διέξοδος για το λαό δεν υπάρχει σε αυτό που λένε εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης. Δεν βρίσκεται δηλαδή στην εναλλαγή των αστικών κυβερνήσεων. Το έργο αυτό το έχουμε δει πάρα πολλές φορές με πολλά και διαφορετικά κόμματα και χρώματα. Ο καπιταλισμός δεν εξανθρωπίζεται, η βαρβαρότητα δεν γιατρεύεται. Αυτό που ανησυχεί την αστική τάξη και τα επιτελεία της είναι η ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, στη γραμμή και το περιεχόμενο. Η ενίσχυση της αντικαπιταλιστικής πάλης. Την ανησυχεί την αστική τάξη η προοπτική της κοινωνικής συμμαχίας που δοκιμάζεται σε μεγάλα μέτωπα και εξελίξεις. Η συσπήρωση περισσότερων δυνάμεων σε αυτή την κατεύθυνση. Εκεί είναι που κατατίθεται το αυξημένο ποσοστό του ΚΚΕ, όχι σε παζάρια για καρέκλες την επόμενη μέρα. Σε κάθε πρωτοβουλία του κόμματος, σε κάθε αγωνιστική δράση μέσα στο κίνημα, σε κάθε παρέμβαση, έχουμε στόχο να μετατραπεί
η υπαρκτή αφισβήτηση σε σύγκρουση και μάλιστα από καλύτερες θέσεις με την κυρίαρχη πολιτική, με την εξουσία του κεφαλαίου. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σας καλούμε και από τις εκδηλώσεις του 50ου Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή να πιάσουμε το νήμα από τη φλέβα των μεγάλων αγώνων σε όλα τα μέτωπα, οι οποίοι συνέβαλαν και στην αύξηση της πολιτικής επιρροής του κόμματός μας στο θετικό εκλογικό αποτέλεσμα. Σας καλούμε να πάρετε μέρος στη δράση, αλλά και στη μεγάλη πλατιά συζήτηση που ήδη γίνεται εκεί που ο λαός μας αγωνίζεται και οργανώνεται γύρω από το τι κίνημα χρειάζεται σήμερα η εργατική τάξη, από το τι συμμαχία χρειάζεται με τους αυτοαποσχολούμενους, τους αγρότες και τα λαϊκά στρώματα της πόλης και της Πέθρου, αλλά και το στόχο της πάλης μας. Μη μένετε θεατές στη συζήτηση που γίνεται στα ραδιόφωνα και στα κανάλια των μεγαλοιδιοκτητών, εφοπλιστών, καπιταλιστών, που αφορούν τις καρέκλες και νέα σχήματα που θα υπηρετήσουν με συνέπεια μνημόνια την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Αριστερά και άλλους πρόθυμους που ως συνήθως σε τέτοια παζάρια κολλάνε όπως η μύγα στην Κοπριά. Σας καλούμε να ενταχθείτε μαζί με το ΚΚΕ σε αυτή τη σπουδαία προσπάθεια για την ανασύνταξη του κινήματος που ήδη αποδίδει καρπούς και οι δυνατότητές της είναι ακόμα μεγαλύτερες. Δεν έχουμε άλλο χρόνο για χάσιμο. Οι ανάγκες της ζωής μας και το μέλλον της νέας γενιάς δεν περιμένουν. Κανένα όφελος δεν έχουμε από την αναμονή που καλλιεργούν οι άλλες δυνάμεις. Αυτή πρέπει και μπορεί να σπάσει στην πράξη. Να αντιμετωπιστεί ο νέος γύρος αυταπατών που σπέρνει η σοσιαλδημοκρατία για λογαριασμό της σταθερότητας του συστήματος, για να περάσει δηλαδή σαν οδοστρωτήρας ένας ακόμα γύρος αντιλαϊκών αντεργατικών μέτρων, για να βγουν τα ματωμένα πλεονάσματα και η πολεμική προετοιμασία των υπεριαλιστών. Το έδαφος για αυτή τη δράση υπάρχει στα καυτά μέτωπα που είναι σε εξέλιξη. Υπάρχει στους χιλιάδες που συγκλονίζονται από το μεγαλειώδη 4,5 χρόνων αγώνα των περήφανων εργατών της ΛΑΡΚΟ, που κουρέλιασαν τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις και έβγαλαν πρώτο κόμμα το ΚΚΕ στα χωριά τους. Με τον αγώνα τους και τη συμπόρευση με το ΚΚΕ είδαν ότι οι περίφημοι επενδυτές που ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις είναι σαν την ακρίδα. Απομυζούν, καταστρέφουν τα πάντα και φεύγουν αφήνοντας πίσω τους κλειστά εργοστάσια κουφάρια. Ένα τέτοιο παράδειγμα έχετε και στη γειτονιά σας, φίλες και φίλοι. Τη μοναδική ιαλουργία της χώρας, την ιαλουργία Γιούλα, που έκλεισε κι αυτή. Για να σκεφτούμε όμως πόσο διαφορετικά θα ήταν αν οι εργάτες εκεί είχαν ακολουθήσει το παράδειγμα των εργατών της ΛΑΡΚΟ ή πριν των ηρωικών Χαλιβουργών ή σήμερα των μεταλλορύχων μας στη Χαλκιδική. Πολύ διαφορετικά για το σύνολο των εργαζόμενων. Το έδαφος για αυτή τη δράση υπάρχει στην πάλη για την αποεμπλοκή της χώρας από τον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία και τη σφαγή στην Παλαιστίνη. Αποδεικνύεται κάθε μέρα ότι η νατοϊκή σταθερότητα, η ιερή συμμαχία για το ΣΥΡΙΖΑ, σημαίνει οικονομική αιμορραγία δυσβάσταχτη τώρα και μεγάλες περιπέτειες για τον εργαζόμενο ολό και τα παιδιά του αύριο το πρωί, γιατί δεν θα πάνε αυτοί να πολεμήσουν, τα παιδιά του λαού θα στείλουν στα μέτωπα της Ουκρανίας και αλλού. Υπάρχει το έδαφος στους μεγάλους χώρους δουλειάς, εκεί που η αναμέτρηση για αξιοπρεπείς μισθούς, ανθρώπινα ωράρια, αποκαλύπτει τους νόμους των κυβερνήσεων και την πολιτική των επιχειρηματικών ομίλων για φθηνή εργατική δύναμη ως βασική ανταγωνιστική προϋπόθεση, όπως λένε, αποδεικνύοντας στην πράξη τους αμέτρητους λόγους που έχουν οι εργαζόμενοι να αναμετρηθούν με τον καπιταλισμό που όλα τα θέλει και τα έχει μονάζει γάδικά του. Δεν πρόλαβε η νέα Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, να κάτσει στην καρέκλα της και έβγαλε εγκύκλιο ότι χαρίζει στους βιομήχανους
ακόμα και το διάλειμμα των εργαζόμενων να μην το πληρώνουν. Τι σημαίνει αυτό? Για παράδειγμα, εδώ πιο κάτω στην ευθεία, στο τέρμα της Ιεράς Οδού, είναι το μεγάλο εργοστάσιο τροφίμων της πρωιν Εύγα. Οι εργάτριες, για όσους έχουμε πάει και δει από κοντά, στο διάλειμμα απλώνουν τα πόδια τους για να ξεκουραστούν στο πάτωμα από την εντατική ορθοστασία, το μισάωρο διάλειμμα. Και αυτό η κυρία από το Χάρβαρντ θέλει το αφεντικό να το βγάλει από το μεροκάματο, γιατί λέει είναι ανενεργός χρόνος εργασίας, όπως και το μισάωρο προσέλευσης που πάνε στο ερμάριο να βάλουν τα ρούχα της δουλειάς. Με αγώνα και πάλι αυτά θα τα κάνουμε κουρελόχαρτα σήμερα και όχι περιμένοντας σωτηρία από όσους ψήφισαν αυτές τις οδηγίες που σήμερα εφαρμόζονται, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά, η Πλεύση Ελευθερίας, ο Κυριάκος Βελόπουλος με τις κυραλιφές ή όποιος άλλος παζαρεύει για το νέο πόλο διακυβέρνησης. Έδαφος υπάρχει στα δεκάδες χιλιάδες θύματα των μεγάλων καταστροφών από το επιλεκτικά ανίκανο κράτος του κεφαλαίου που μετατρέπει σε κέρδη ακόμα και τις ίδιες τις καταστροφές που προκαλεί, όπως τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τον Εύρο και σήμερα εδώ στην Αττική για τρίτη φορά μέσα σε δύο χρόνια πήρε φωτιά η Πάρνηθα και ξέρετε πώς έσβησε. Έφτασε στα καμένα στο Τατόι και έτσι έσβησε. Έδαφος υπάρχει στις μεγάλες προσπάθειες που γίνονται για την αλλαγή των συσχετισμών παντού, για να κερδίζει έδαφος αυτή η γραμμή της πάλης μέσα στα σωματεία και να χάνει η γραμμή της συνένεσης, να αποδυναμώνονται οι δυνάμεις των αστικών κομμάτων. Και εδώ υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερα περιθώρια να βοηθήσουμε όλοι για την ενίσχυση του ΠΑΜΕ, για περισσότερες συνδικαλιστικές οργανώσεις που θα συντονίζονται με τα σωματεία που συσπηρώνει. Έδαφος υπάρχει στους αγώνες της νεολαίας, στους αγώνες των αυτοαποσχολούμενων. Το πιο δυνατό κουκουέ αποτελεί παρακαταθήκη για την πιο αποφασιστική συμβολή για να ανοίξει ο δρόμος της ανατροπής, έτσι ώστε με την κοινωνική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής, του ορυκτού πλούτου, των υδρογοναθράκων, της ενέργειας, του φυσικού και παραγόμενου από το λαό και μόνο από το λαό πλούτου, να μπορέσει η οικονομία να έχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία της ανάπτυξης, να είναι ανάπτυξη για το λαό και όχι ανάπτυξη για τους λίγους. Με την εργατική τάξη και το λαό στην εξουσία, με κεντρικό σχεδιασμό, να βάλουμε μπροστά την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών σε κάθε επίπεδο της ζωής μας, για να μπορέσουμε να ανακατανύμουμε τους σπόρους σε όφελος των εργαζόμενων και της νεολαίας, για να μπορέσουμε να εξαλείψουμε την ανεργία, την εξασφάλιση μόνιμης, σταθερής δουλειάς για όλους. Για να μαζέψουμε και να συγκροτήσουμε όλες αυτές τις προϋποθέσεις, χρειάζεται να δράσουμε με αποφασιστικότητα σε όλα αυτά τα μέτωπα. Η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, μπορεί να δώσει πρωτόγνωρες κατακτήσεις στην εργατική τάξη, πρωτόγνωρες κατακτήσεις στο λαό μας, ένα άλλο επίπεδο ζωής, ένα άλλο μέλλον για τη νέα γενιά που σήμερα μεγαλώνει. Γι' αυτό έχουμε κάθε υποχρέωση να προχωρήσουμε με θάρρος και δύναμη μέχρι το τέλος, για να καταφέρουμε, όπως πετυχημένα έγραψαν οι σύντροφοι της ΚΝΕ, να καταφέρουμε να χτίσουμε όλοι μαζί το πρώτο φεστιβάλ στη νέα κοινωνία που ονειρευόμαστε, την πρώτη μεγάλη γιορτή νεολαίας σε μια Ελλάδα απαλλαγμένη από τα καπιταλιστικά δεσμά, τη σοσιαλιστική Ελλάδα. Γεια και χαρά! Καλή δύναμη σε όλους και όλες.